Περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και σε οικονομικό θέμα και σε οργανωτικό. Προσπαθήσαμε μια επιστολή να τα βγάλουμε προς τα έξω, να μην υπάρχουν φήμες. Από εκεί και πέρα, αυτά τα παιδιά που μείνανε να παίξουν στον Ολυμπιακό, είπαμε να παίξουμε και ό,τι γίνει. Αποδείξαμε σε κάποιες ομάδες που μας θεωρούσαν κατώτερες από τους ίδιους ότι είμαστε καλύτεροι. Πήραμε τον τάπο, πήραμε το πρωτάθλημα και το κυπέλλο. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι ομαδικό. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου και να ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα να μας αποθεώσει, παρόλο ότι ήταν και κλεισμένο το θυρόν. Από εκεί και πέρα περιμένουμε κάποιες σοβαρές ενέργειες. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, ποιον θα είναι αυτόν, από ποιον άνθρωπο του Ολυμπιακού που αγαπάει, της ίδιας της, του επιτελείου που αποτελεί τον Ολυμπιακό, που αποτελεί τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια μεγάλη κίνηση για να καλυφθούμε και οικονομικά. Εσύ, μίλαγα με τον Αντρέα Φράγκο λίγο νωρίτερα, τον φοβίζει το μέλλον. Εσύ τι λες για την επόμενη μέρα όταν θα σταματήσουν τα πανηγύρια? Σίγουρα, δεν ξέρω, και εμένα με φοβίζει πολύ. Δεν ξέρω τώρα πλέον ποιος μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ενασχολήθηκε όλη τη χρονιά που είχαμε παιχνίδια που θα έπρεπε να είναι κοντά μας για να μας δίνει κουράγιο και όθηση για να παίζουμε καλύτερα. Παίρναμε κουράγια από μεταξύ μας, μόνοι μας. Ήμασταν μια παρέα, κοντά σε ηλικία παιδιά και αυτό μας έδινε δύναμη. Σίγουρα είναι αβέβαιο. Εσύ θα μείνεις στον Ολυμπιακό, έχεις συμβόλαιο? Εγώ συμβόλαιο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μείνω όμως. Και πού αφιερώνεις το τίτλο? Αφιερώνω στην οικογένειά μου που με ακολουθεί παντού, στους παίκτες μου και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.